Νέο εργατικό ατύχημα στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε συνεργείο αυτοκινήτων, όπου 24χρονος υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και στο σώμα, με τον ίδιο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε όταν έσκασε ψυγείο αυτοκινήτου την ώρα που ο άτυχος εργαζόμενος έκανε εργασίες στο όχημα. Συνέπεια να πεταχτούν υγρά και να του προκαλέσουν εγκάβματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Το ατύχημα έγινε σε ένα μηχανουργείο, αρχές της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, όπου εκεί, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, έσκασε το ψυγείο, με αποτέλεσμα να πεταχτούν καυτά υγρά πάνω στο πρόσωπό του και στο σώμα του και να τον προκαλέσουν κάποια εγκάβματα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών, προκαλώντας συναγερμό στο ΕΚΑΒ και στην αστυνομία, ενώ τις συνθήκες του ατυχήματος θα διερευνήσει τις επόμενες μέρες η επιθεώρηση εργασίας. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι δεν είναι τόσο σοβαρά είτε να νοσηλευτεί είτε να κινδυνεύσει η ζωή του. Ωστόσο όμως είναι άλλο ένα εργατικό ατύχημα. Δεν είναι συχνά τέτοιου είδους ατυχήματα, τονίζει ο κλάδος. Όχι, δεν είναι συχνό το ατύχημα, όχι όμως ότι δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να σκάσει ένα σωλήνας του νερού, αν είναι ψυγείο του νερού. Ψυγείο του εργοντήσεων είναι λίγο δύσκολο γιατί οι πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία είναι περισσότερες. Ή έμεινε το αυτοκίνητο χωρίς νερό και πήγε στο συνεργείο λέγοντας ότι έχει σηκώσει θερμοκρασία το αυτοκίνητο. Αν συμβεί αυτό, ναι, και ο υπάλληλος που δεν ξέρω ποιος ήταν, μπορεί να πάει να αγγίξει κάτι που δεν πρέπει να το κάνει όταν έχουμε θερμοκρασία, γιατί οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι παραπάνω από 100 βαθμούς. Να πρέπει να περιμένει να κρυώσει το αυτοκίνητο. Τον προβληματισμό του για το μεγάλο αριθμό εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας εξέφρασε ο Στέλιος Φοριάς. Δυστυχώς, από την αρχή της χρονιάς θρηνούμε 72 ζωές, και να το επισημάνουμε αυτό, 72 ζωές, όπου χαθήκανε νέοι άνθρωποι, αφήσαν οικογένειες. Είναι τρομακτικό το νούμερο, ξεπερνάνε σε θύματα ακόμα και αυτό στα Τέμπη. Ήδη έχουμε χάσει 2 ζωές και στο Ηράκλειο. Να σας θυμίσω, πέρσι στη χρονιά που πέρασε, Κρήτη θρύνησε 13 ζωές. Αλλά μας πιέζουν. Έλα να το δούμε τώρα. Βιαζόμαστε. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά για τη συντήρηση. Καλό θα είναι να έρχονται, το έχω ξαναπεί επανειλημμένα, να έρχονται οι πελάτες όταν τα αυτοκίνητα περνάει ένα χρονικό διάστημα που το κάθε συνάδελφος γνωρίζει ποιο είναι για τη συντήρηση του πελάτη του. Να πηγαίνει ο πελάτης, δεν έχει κόστος το να του κάνουμε τον έλεγχο και να του πούμε ένα κολάρο ετοιμάζεται φίλε μου να σκάσει. Έλα να το αλλάξεις. Να του πούμε πόσο κάνει για να το προγραμματίζει γι' αυτός.